κοινού προς το ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν τον ευνοεί και τον φέρει ενδεχομένως στην εξουσία, δεν είναι προϊόν μιας όρημης ριζοσπαστικοποίησης, αλλά γίνεται κατά κύριο λόγο λόγω της υπερφορολόγησης. Να το πούμε απλά, δεν έγιναν ξαφνικά αριστεροί όσοι στρέφονται προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπό το σοκ, παραδείγματος χάρη, του έμφυα, στρέφονται προς αυτόν που υπόσχεται να τον καταργήσει. Αυτό σας τρομάζει ως προς την προοπτική να χαθούν σταδιακά τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του κόμματός σας? Και θέλω να συνδυάσω την ερώτηση αυτή και με την κριτική που δέχεστε για τα ταξίδια σας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς πολλοί σας κατηγορούν ότι στην προσπάθειά σας να γίνετε πρωθυπουργός μεταλλάσσεστε ακουσίως ή εκουσίως σε συστημικό παίκτη. Τι τους απαντάτε? Ευχαριστώ. Κυρία Καβαδία, πρέπει να σας πω ότι στο τέλος της, όταν θα κάνει κανείς τον απολογισμό το βράδυ των εκλογών και δει τους ψήφους, δεν θα τους μετρήσει να δει ποιοι από αυτούς είναι αριστεροί, ποιοι είναι κεντρώοι, ποιοι είναι δεξί. Εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο του ελληνικού λαού. Και έχουμε πλήρη επίγνωση ότι δεν έγινε ξαφνικά η μεγάλη πλειοψηφία που σήμερα περιστρέφεται γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε ψηφίζει ή σκέφτεται να ψηφίσει, γιατί διεκδικούμε ποσοστά που θα οδηγήσουν σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία τον ΣΥΡΙΖΑ με τους συμμάχους του. Κατανοούμε βεβαίως ότι όλος αυτός ο κόσμος δεν έγινε ξαφνικά κόσμος που έχει εστερνιστεί τις ιδέες ή τις απόψεις της ριζοσπαστικής αριστεράς. Όμως ξέρετε κάτι, οι ιδέες και οι απόψεις της ριζοσπαστικής αριστεράς έχουν γίνει ηγεμονικές. Αυτό να δείτε. Και έχει μια αξία αυτό. Διότι δεν καταγγέλουμε μόνο τα κακοσχήματα, προτείνουμε λύσεις, λύσεις ρεαλιστικές, λύσεις ανατρεπτικές. Η εποχή μας χρειάζεται ανατρεπτικές λύσεις. Ο μόνος ρεαλισμός, είπα χθες, είναι η ανατροπή. Δεν υπάρχει άλλος ρεαλισμός εδώ που βρισκόμαστε. Και αυτό έχει μια μεγάλη αξία από μόνο του. Όμως θέλω να σας απαντήσω σε σχέση με το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση ότι προκειμένου να βρούμε μια λύση κοινωνικά βιώσιμη για τον ελληνικό λαό, πρέπει να συγκρουστούμε στην Ευρώπη. Πρέπει να διεκδικήσουμε έναν άλλο ρόλο για την Ελλάδα στο παγκόσμιο, στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε και ότι η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια ιστορία συγκρούσεων και συμβιβασμών. Πρώτα όμως πρέπει να συγκρουστείς για να φτάσεις σε ένα βιώσιμο συμβασμό, σε μια βιώσιμη λύση, αποδεκτή. Και σε αυτή την πορεία έχουμε τις κόκκινες γραμμές μας. Οι κόκκινες γραμμές μας έχουν να κάνουν με το αξιακό μας περιεχόμενο, με τις αξίες μας, με τις θέσεις μας. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω ότι θα πρέπει και οι αντίπαλοι μας να επιλέξουν γιατί θα μας κατηγορούν. Δεν μπορεί να μας κατηγορούν ταυτόχρονα για το ότι είμαστε τρομοκράτες, είμαστε αυτοί οι οποίοι θέλουν να διαλύσουμε την Ευρώπη, είμαστε αυτοί που θέλουμε να διαλύσουμε τον ΝΑΤΟ, να διώξουμε τη χώρα από το παγκόσμιο γίγνεσθε, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και οι συμβιβασμένοι, είμαστε αυτοί που τα έχουμε πλακάκια με την διεθνή ελίτ, είμαστε αυτοί οι οποίοι τα έχουμε βρει με την διεθνή κερδοσκοπία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είμαστε και τα δυο ταυτόχρονα, κύριε Καβαδία. Πρέπει να επιλέξουν αυτοί οι οποίοι μας κατηγορούν γιατί θέλουν να μας κατηγορούν. Σε ό,τι μας αφορά και σε ό,τι με αφορά, είμαι εξαιρετικά περήφανος που ό,τι λέω μέσα το λέω και έξω. Είμαι εξαιρετικά περήφανος που είχα τη δυνατότητα, και τυχερός αν θέλετε, που είχα τη δυνατότητα ως εκπρόσωπος μιας μεγάλης μερίδας ενός λαού που πλήττεται και μιας γενιάς που βρίσκεται στο περιθώριο, μιας νέας γενιάς. Η συντριπτική πλειοψηφία των συνομιλικών με επιστημόνων είναι στο εξωτερικό, κύριε Καβαδία. Δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτή τη χώρα. Είχα την ευκαιρία να τους εκπροσωπήσω σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πω αλήθειες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συζήτησης για την εκλογή Προέδρου της Κομισιόν. Και είμαι εξαιρετικά περήφανος που έχω την τιμή να εκπροσωπώ όχι μόνο ένα διακριτό ρεύμα στην Ελλάδα, αλλά και ένα διακριτό ρεύμα στην Ευρώπη, το οποίο αναγνωρίζεται σήμερα από τους πολιτικούς μας
αντιπάλους στην Ευρώπη. Υπ' αυτή την έννοια θέλω να σας πω πως ήδη έχουμε πετύχει πολλά. Και έχουμε πίστη και αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε ακόμα περισσότερα αν ο ελληνικός λαός πιστέψει στη δύναμη που ο ίδιος έχει, ο ίδιος κρατά μέσα του.